μετά από παραγγελία του κυρίου Εισαγγελέα ότι οι παιδικοί σταθμοί δεν είχαν πυρασφάλεια και δεν είχαν υγειονομική κάλυψη για θέματα προστασίας των παιδιών. Φυσικά αυτό ήταν πριν αναλάβω εγώ, γιατί εγώ είμαι 2 μήνες που είμαι στη θέση αυτή. Από εκεί και πέρα αυτά τα πράγματα έπρεπε να έχουν γίνει από πολύ πιο πριν, δηλαδή από χρόνια, τα οποία δεν είχαν γίνει. Έτσι, με εξαίσεις της πυροσβεστικής και του υγειονομικού, είμαστε εμείς υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τις διατάξεις και τον νόμο, ούτως ώστε οι παιδικοί να λειτουργήσουν, να λειτουργούν σωστά, με ασφάλεια, πάνω απ' όλα για τα παιδιά και τους εργαζομένους. Γιατί καταλαβαίνετε, και το θέμα είναι ότι δεν υπήρχαν πυροσβεστικές σχολές, δεν υπήρχαν ορισμένα πράγματα υγειονομικής κάλυψης, κάτι πλακάκια, κάτι τέτοια πράγματα, τα οποία εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία στα φτιαξίματα. Και μέχρι τώρα δεν υπήρχαν μελέτες, φτιάξαμε τις μελέτες και έχει ανακτηθεί σε εργολάβο, σε μηχανολόγο δηλαδή, και είναι στη διαδικασία που τοποθετεί αυτά τα πράγματα, δηλαδή πυροσβεστικές σχολές κτλ. Γιατί αν δεν τα κάνουμε αυτά, είμαστε εκτεθειμένοι και πάνω απ' όλα εγώ, και δεν έχω καμία διάθεση να πάω φυλακή. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Καταλαβαίνω. Εγώ πάνω απ' όλα, και πάνω απ' όλα είναι και τα παιδιά, γιατί φαντάζεστε να προκύψει μια φωτιά, να χτυπήσει κάποιο παιδί. Θα είναι μεγάλο πρόβλημα και για τους γονείς, αλλά και για εμάς φυσικά και για όλο το Συμβούλιο. Πότε θα ανοίξει? Και έτσι πήραμε απόφαση το 15 μήνες ότι δεν θα ανοίξουν οι παιδικοί σταθμοί αν δεν ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες. Εμείς δώσαμε και τώρα περιμένουμε, με προλάβατε, γιατί περιμένω τηλέφωνο από τον μηχανολόγο που θα μου ορίσει την ημερομηνία που θα είναι όλα εντάξει. Πέστε μου πόσους παιδικούς έχουμε αυτή τη στιγμή και πόσους βρεφονηπιακούς, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι λειτουργούν και που εκτελούνται εργασίες αυτή τη στιγμή, κυρία Κοχλιά. Και οι τρεις. Στον πρώτο βρεφονηπιακό υπάρχουν οι εγκαταστάσεις. Είχαν γίνει, δηλαδή, γιατί το κτίριο φτιάχτηκε καινούριο. Είχαν γίνει οι εγκαταστάσεις, αλλά δεν είχαν συνδεθεί ώστε να είναι σε λειτουργία τα συστήματα πυρασφάλειας. Και σύν μας πρόσθεσε η πυροσβεστική με τις νέες διατάξεις της πυροσβεστικής κάποια άλλα πράγματα, τα οποία δηλαδή κάτι μπουτών στις πόρτες εξόδους, κάτι ανιχνευτές και τα λοιπά, που αυτά είναι απαραίτητα να τοποθετηθούν. Δηλαδή, κύριε Κοχλιέ, για να γίνουμε σαφείς στον κόσμο που μας ακούει, όλα αυτά τα χρόνια οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί λειτουργούσαν δίχως συστήματα πυρασφάλειας? Από θέμα πυρασφάλειας είχαν μόνο πυροσβεστήρες. Τι θα μας έκανε ένας πυροσβεστήρας στο ενδεχόμενο μιας πυρκαγιάς? Να σας πω κάτι. Και καλά δεν επιρρύπτω ευθύνες σε εσάς. Νομίζω όμως ότι είναι μια συλλογική ευθύνη, η οποία βαρύνει όλους σας. Μιλάμε από την πυροσβεστική μέχρι το υγειονομικό, μέχρι τους δημάρχους, μέχρι τους αντιδημάρχους, μέχρι τους προέδρους. Άπαντες φέρετε μερίδιο ευθύνης. Μα γι' αυτό και εγώ βγαίνω σε εσάς και βγαίνω και το λέω στον κόσμο. Είναι προς τιμήν σας. Ότι αυτά έπρεπε να έχουν γίνει. Και εγώ θεωρώ αυτή τη στιγμή που είμαι, αναπληρώ τον κύριο Πετρούσκα που ήταν πρόεδρος, αυτή τη στιγμή νιώθω υπερήφανος για αυτή την ενέργεια που γίνεται αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε στην πορεία και στο μέλλον τα παιδιά του Κοσμάκη να είναι ασφαλείς.